Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα 11 του μήνα και θα είμαστε μαζί όπως κάθε μέρα, κάθε καθημερινή εδώ στο δίκτυο μέχρι και τις 4 για να δούμε θέματα της επικαιρότητας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με ένα πολύ όμορφο θέμα. Αφορά έτσι μια εκδήλωση ιδιαίτερη που γίνεται κάθε χρόνο τα τελευταία 5 χρόνια. Και κοντά μας είναι η κυρία Ευαγγελία Χατζηστραβού, υπεύθυνη επικοινωνίας. Η εκδήλωση οργανώνεται από το τοπικό παράρτημα του Πανελλήνιου, της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας. Κυρία Χατζηστραβού, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και σε εσάς. Είναι λοιπόν η εκδήλωση με τα φαναράκια, όπως τη γνωρίζουμε εμείς. Ακριβώς. Η οποία πραγματοποιείται για πέμπτη συνεχή χρονιά. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, λοιπόν, την διοργανώνουμε σαν τοπική επιτροπή καθηγητών γερμανικής γλώσσας της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών, μαζί με τους μαθητές μας, μαθητές από τα δημοτικά και τα γυμνάσια της πόλης, με αφορμή το έθιμο του Μαρτίνου και της γιορτής των φαναριών, κατασκευάζουμε πολύχρωμα φαναράκια και συμμετέχουμε σε μία πομπή στην πόλη μέσα, τραγουδώντας παραδοσιακά τραγούδια. Δεν ξέρω αν ακούγουμε καλά. Ναι, σας ακούμε πολύ καλά. Ωραία. Η δράση αυτή γίνεται τα τελευταία λοιπόν 5 χρόνια. Φέτος με την υποστήριξη του Γερμανικού Προξενείου θα συναντηθούμε στο κτίριο της Νομαρχίας, στις 7.30 το απόγευμα, και με την πομπή των φαναριών των μαθητών μας και των συνοδών τους φυσικά, θα κατευθυνθούμε προς την πλατεία Ελευθερίας, στην περιοχή του Συντριβάνη. Εκεί θα βρίσκονται και άλλες καθηγήτρες γερμανικών, οι οποίες θα μοιράσουν κεράσματα στα παιδιά και αναμνητικά δώρα που έχει αναλάβει το γερμανικό προξενείο. Η δράση τώρα αυτή έχει την ιστορία της και τις ρίζες της πολύ παλιά. Είναι ένα γερμανικό έθιμο από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ακριβώς. Και το προωθούμε με αυτόν τον τρόπο, γιατί τα μαθήματά μας στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών προωθούμε την βιωματική μάθηση, προσεγγίζουμε το μάθημά μας βιωματικά. Και αν μη τι άλλο, η ξένη γλώσσα δεν είναι μόνο η γραμματική και το λεξιλόγιο, αλλά ο πολιτισμός, τα πολιτισμικά στοιχεία, η κουλτούρα, η παράδοση, το να γνωρίζουμε γιορτές. Βέβαια, η κουλτούρα, αυτό που είπατε και τα περικλεί όλα, η κουλτούρα κάθε λαού είναι ξεχωριστή. Οπότε μέσα από την εκμάθηση της γλώσσας μαθαίνεις και στοιχεία της κουλτούρας του. Ναι, και έτσι καταρρύπτονται και στερεότυπα και ερχόμαστε πιο κοντά οι λαοί, οι ψυχές. Και σήμερα αυτό θέλουμε να κάνουμε, να το φως των φαναριών μας συμβολίζει το φως που έχουμε στις ψυχές μας όταν προσφέρουμε ανιδιωτελώς. Γιατί οι ρίζες αυτού του έθιμου βρίσκονται στην ζωή του Μαρτίνου, ο οποίος ήταν Ρωμαίος στρατιώτης, ασπάστηκε σε νεαρή ηλικία τον χριστιανισμό και έμεινε γνωστός για τις πράξεις αγάπης και προσφοράς στον συνάνθρωπο. Αυτό το αίσθημα λοιπόν θέλουμε να καλλιεργήσουμε και εμείς τους μαθητές μας, την προσφορά και την αγάπη στον συνάνθρωπο. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα η εκδήλωση και τα παιδιά μας είπαν θα κρατάνε φαναράκια στα χέρια. Ναι, τα παιδιά θα κρατάνε φαναράκια στα χέρια, τα οποία τα περισσότερα τουλάχιστον τα έχουμε φιλοτεχνηθεί και τα έχουμε δουλέψει όλο αυτό το διάστημα στα σχολεία μας. Χειροποίητα λοιπόν φτιαγμένα δικά τους. Θα τραγουδήσουμε ανεβαίνοντας το πεζόδρομο της Μεραρχίας. Και τα τραγούδια αυτά είναι γερμανικά παραδοσιακά? Αυτά τα τραγούδια είναι παραδοσιακά αφιερωμένα σε αυτή την ημέρα, την ημέρα των φαναριών, ναι. Έχουν δηλαδή, σχετίζονται με την ημέρα του Αγίου Μαρτίνου, ένας καθολικός Άγιος. Σχετίζονται με την ημέρα, ναι, είναι η γιορτή, κυρίως για τα παιδιά βέβαια, η γιορτή αυτή, η γιορτή του Μαρτίνου. Και μάλιστα ο συγκεκριμένος, αυτή η συγκεκριμένη φιγούρα τέλος πάντων στην ιστορία, ενέπνευσε και τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο να αποτυπώσει σε πίνακά του τον ίδιο, να τον αναπαριστά να μοιράζεται τον κόκκινο μανδύα του με ένα φτωχό ζητιάνο. Είναι γνωστός πίνακας. Α, και αυτό η προσφορά που μας αναφέρεται πριν, το αγαθό της προσφοράς, που σχετίζεται επίσης με την ημέρα. Οπότε θα είναι μια πολύ ωραία εικόνα αυτή στο Σούρουπο, γιατί το απόγευμα θα λάβει χώρα, τα παιδιά να περπατάνε με τα φαναράκια στα χέρια και να τραγουδάνε όμορφα παραδοσιακά τραγούδια της Γερμανίας. Τα παιδιά είπαν που διδάσκονται τη γερμανική γλώσσα στα σχολεία μας. Τα παιδιά μαθητές δημοτικού και γυμνασίου διδάσκονται τα γερμανικά από την 5η Δημοτικού στα σχολεία μας, στα σχολεία της πόλης και του νομού μας. Και η αλήθεια είναι, ναι, όντως, το φως των φαναριών φέρνει και την έλευση του χειμώνα για την ανάγκη μας για ζεστασιά, για συντροφικότητα. Είναι μια εικόνα θαλπορής. Σαν να ξεκινάμε λίγο να εγκαινιάζουμε το γιορτινό κλίμα που θα ακολουθήσει. Και η αλήθεια είναι ότι τώρα τελευταία, μέσα στο Σαββατοκύριακο, μας έκανε κρύο του χειμώνα.
Οπότε συμπίπτει αυτή η γιορτή με τον καιρό στην καλύτερη στιγμή. Βαίνει πολύ όμορφα και σας καλώ όσοι μπορέσετε να παραβρεθείτε σήμερα το απόγευμα στην πλατεία, είτε μόνοι σας, είτε με κάποιον γνωστό, είτε με κάποιο μικρό παιδάκι. Θα είναι πραγματικά πολύ όμορφο, ναι. Να περπατήσουμε το φαναράκι μας όμορφα και ωραία, να γνωριστούμε, να πούμε κάτι όμορφο, να χαρούμε λίγο την πόλη μας. Έτσι. Πολύ ωραία. Κύριε Χατζηστραβού, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, να είστε καλά, καλή δύναμη για το απόγευμα, για αυτή τη δράση. Και εμείς τώρα να αλλάξουμε θέμα και στον απόϊχο των λαμπρών εορτασμών της πόλης μας και των παμεγίστων ταξιερχών. Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εξαήμερες εκδηλώσεις, οι θρησκευτικές εκδηλώσεις και στο πλαίσιο αυτών είχε πραγματοποιηθεί και την Παρασκευή τα εγγένεια είχαν πραγματοποιηθεί τα εγγένεια του Μουσείου Εφέδρων Αξιωματικών εδώ στις Σέρρες, ένα μουσείο με πολύ ξεχωριστά εκθέματα που είναι αφιερωμένα και σε διάφορα ορόσημα, ιστορικά ορόσημα που έχουν άμεση σχέση με τον τόπο μας. Το ρεπορτάζ αυτό θα παρακολουθήσουμε αυτής αμέσως. Ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σέρων και Νιγρήτης Θεολόγος τέλεσαν το μεσημέρι της Παρασκευής τα εγγένεια του Μουσείου Εφέδρων Αξιωματικών. Αμέσως μετά την τέλεση των εγγενείων πραγματοποιήθηκε ξενάγηση. Μακαριότατε, αυτή είναι η ενότητα που είναι αφιερωμένη στην Κύπρο. Ένα από τα σημαντικότερα θέματα του Μουσείου Εφέδρων Αξιωματικών είναι η θεματική που είναι αφιερωμένη στην Κύπρο και ουσιαστικά στον Γρηγόρη Αξιωματίου, που τόσο για εσάς όπως για εμάς είναι ένας ήρωας. Συγκεκριμένη προσθήκη το διόραμα αναπαναστάτων του Γρηγόρη Αξιωματίου να κάνει παρέλαση στην πόλη των Σερών, όπως είναι και αντίστοιχη φωτογραφία, καθώς υπήρξε έφεδρος αξιωματικός που υπηρέτησε στην Ροδόπολη με τομέα τα ελληνοκυπριακά σύνορα. Μερικά από τα θέματα είναι Σεραίων μαχητών που έπεσαν μαχόμενοι στην Κύπρο, όπως η στολή του διοικητή στρατιωτή Αμπύρα Καταμορφώ του Κατσάνη, που μας την επιστέθηκε και μας την παραχώρησε η σύζυγός του, και κάποια άλλα αντικείμενα, όπως είναι του Σημειονίδη, του συγκυβερνήτη του Νοράτλα, με το οποίο ονομασία Νίκη 4, το οποίο έπεσε, του Τσαμπιράνη και του Κούριου, του μηχανικού, ο οποίος και αυτός έπεσε μαχόμενος κατά τη διάρκεια της εισβολής. Το Μουσείο Εφέδρων Αξιωματικών του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών είναι το μοναδικό στην Ελλάδα πολεμικό μουσείο που επιχειρεί να αναδείξει την συμμετοχή των εφέδρων στους αγώνες του έθνους, να προβάλλει την εφεδρική ιδέα και την διαχρονική εξέλιξη του θεσμού του εφέδρου αξιωματικού και να προσεγγίσει σημαντικά γεγονότα της στρατιωτικής μας ιστορίας μέσα από τον αγώνα και την θυσία του εφέδρου αξιωματικού. Σήμερα είναι μια ημέρα πραγματικά μεγάλης χαράς για όλους τους εφέδρους αξιωματικούς και ιδιαίτερα βέβαια για εμάς τους εφέδρους αξιωματικούς των Σερών, καθώς ανοίγει τις πύλες του το Μουσείο Εφέδρων Αξιωματικών Σερών, που είναι το μουσείο του, που είναι το μοναδικό του είδους του στην Ελλάδα, θεματικά επικεντρωμένο στο θεσμό του Εφέδρου Αξιωματικού. Ένα μουσείο που αφηγείται γεγονότα της τοπικής μας ιστορίας, προβάλλει ηρωικές μορφές που έχουν καταγωγή από τις Σέρρες και έχει βέβαια και μια προθήκη αφιερωμένη στην Κύπρο και τον Γρηγόρη Αυξεντίου, ο οποίος πέρασε από τον τόπο μας και υπηρέτησε ως Εφέδρος Αξιωματικός εδώ στην περιοχή μας. Είναι λοιπόν η μέρα χαράς, είναι η μέρα ευγνωμοσύνης προς όλους όσοι συνεργάστηκαν και συνέβαλαν για την επίτευξη αυτού του υψηλού στόχου και το παραδίδουμε στην τοπική μας κοινωνία με σκοπό να αποτελέσει αφενός μεν ένα χώρο βιωματικής μάθησης της ιστορίας για τα παιδιά μας, να το επισκέφτονται τα σχολεία μας ώστε να εμπνέονται από τις μορφές που προβάλλονται στο μουσείο και να μαθαίνουν με έναν βιωματικό τρόπο την ιστορία μας. Αφετέρου βέβαια φιλοδοξούμε να αποτελέσει και πόλο έλξης επισκεπτών για τον τόπο μας, καθώς έχει στοιχεία που το καθιστούν μοναδικό και άρα ενδιαφέρον να το επισκεφτεί κανείς. Από χτες το μεσημέρι που βρίσκομαι στις Σέρρες, μεταβαίνω από συγκίνηση σε συγκίνηση. Δεν περίμενα να βρω εδώ τόσον εθνικό παλμό και τόση συμπαράσταση προς την Κύπρο, το αγωνιζόμενο τμήμα του έθνους που βρίσκεται στο νότιο μέρος και εσύ στο βόρειο του ελληνισμού. Μιλούν πολύ για αντιηρωική εποχή. Σήμερα λένε ότι επικρατεί το συμφέρον το προσωπικό
και ότι τα πρότυπα και οι αξίες που έχουμε πάρει από τους γονείς μας και από τους προγόνους μας έχουν ξεθοριάσει. Τους διαψεύδετε εσείς και θέλω να πω ότι πήρα μεγάλο θάρρος αυτές τις μέρες, χτες και σήμερα, ζώντας μαζί σας. Ελπίζω όλοι μαζί να κατανοήσουμε τους κινδύνους που διατρέχει το έθνος μας και σαν ένας άνθρωπος να προσπαθήσουμε να τους αποτρέψουμε. Να καταλάβουμε και με τα εγγένεια του σημερινού μουσείου και με τους έφεδρους αξιωματικούς τους οποίους συναναστρεφόμαστε ότι η ελευθερία κερδίζεται πάντα με αίμα. Και όπως είπα και χθες σε κάποια εκδήλωση, είναι από τα κόκκαλα βγαλμένη η ελευθερία και το ομολογούμε και στον εθνικό μας ύμνο. Να μην ξεχνούμε αυτό το πράγμα και να μην περιμένουμε με τις ευκολίες που απολαμβάνουμε να αποκτήσουμε και την ελευθερία μας. Θέλει αρετή και τόλμη. Να σας ευχαριστήσω και πάλι και να ευχηθώ καλή αντάμωση σε καλύτερες συνθήκες και να σας υποδεχθούμε και στην Κύπρο να γιορτάσουμε κάποτε τα ελευθέρια. Τα μέλη του Συνδέσμου βράβευσαν και τα μέλη τους για την συνεισφορά τους στην δημιουργία του μουσείου και όχι μόνο. Μέλος του Συνδέσμου, ο οποίος και βραβεύτηκε, και ο τέος Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής. Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Σαρών απονέμει στον κύριο Χρήστο Χριστίδη, Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, το χρυσό μετάλλιο αξίας του Σύνδεσμου Εφέδρων Αξιωματικών Σαρών μεταδιπλώματος για την ιδιαίτερα σημαντική συνδρομή του στον ΣΕΑΝ Σερών και στη δημιουργία του Μουσείου Εφέδρων Αξιωματικών του ΣΕΑΝ Σερών. Ψέρες 8 Νοεμβρίου 2024. 98 έφεδροι αξιωματικοί χάσαν τη ζωή τους στην τουρκική εισβολή το 1974. Πολύ πρόσφατα, δηλαδή, μόλις 50 χρόνια πριν, που σημαίνει ότι το ένοπλο έθνος είναι οι Έλληνες έφεδροι αξιωματικοί. Εμείς που τους διοικήσαμε σαν μόνιμοι αξιωματικοί, τους ξέρουμε καλά. Δεν θα πω περισσότερα, θα πω μόνο συγχαρητήρια στον πρόεδρο και στο Διοικητικό Συμβούλιο για την προσπάθεια αυτή. Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Σερών απονέμει στον κύριο Ανδρέα Μαϊμαρίδη, πρόεδρο του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΑΚΑ, το χρυσό μετάλλιο αξίας του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών μεταδιπλώματος για την ιδιαίτερα σημαντική συνδρομή του στον ΣΕΑΝ Σερών και στη δημιουργία του Μουσείου Εφέδρων Αξιωματικών του ΣΕΑΝ Σερών. Λίγο νωρίτερα πραγματοποιήθηκαν και τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Εφέδρων Αξιωματικών στον αύριο χώρο του Μουσείου. Το ήθελαν και το πάλεψαν πάρα πολύ αυτό το όνειρο. Και όλα αυτά της σημερινής μέρας μας δείχνουν ότι όλοι μαζί, με ομοψυχία και, ας το πω, καλή διάθεση, μπορούμε να προσφέρουμε τα μέγιστα δυνατά στον τόπο μας. Το παρόν στις εορταστικές εκδηλώσεις από νωρίς το πρωί έδωσε και ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Φρέντι Μπελέρης. Είμαι πολύ χαρούμενος και συγκινημένος που επισκέφτομαι σήμερα τις Σέρες. Είναι μια μεγάλη γιορτή για την πόλη και ήθελα να βρίσκομαι εδώ. Θέλω να συγχαρώ τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών για αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία που τιμά τις αγώνες του έθνους μας. Πρέπει να ξέρετε ότι κάποιοι από αυτούς τους εφέδρους αξιωματικούς έχουν σκοτωθεί και στα μέρη τα οποία κατάγομαι. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Σεραίους και τις Σεραίες για την υποστήριξή τους στις πρόσφατες εκλογές. Χρόνια πολλά στις Σέρες. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα. Μπορείτε να μας περιγράψετε πώς είναι το συνέστημα τώρα που επιτέλους είστε ελεύθεροι? Ξέρετε, όταν ξεπερνάς ένα πρόβλημα είναι σαν να μην το έχεις ποτέ. Τώρα είμαι ελεύθερος, είμαι προσιλωμένος στα νέα μου καθήκοντα. Από εκεί που μέταξε ο ελληνικός λαός θα προσπαθήσω να υπηρετήσω την ιδιαίτερη μου πατρίδα και γενικά με τις όποιες δυνάμεις μου να συμβάλλω να λυθούν τα εθνικά θέματα της Ελλάδος. Λίγο αργότερα στο γεύμα που παρατέθηκε στο Ελπίδα Ριζόρτ, το παρόν έδωσε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος ευχήθηκε σε όλους τους Σεραίους χρόνια πολλά, ενώ απευθυνόμενος σε όλους αναφέρθηκε στον εξυγχρονισμό των πολεμικών δυνάμεων και την ενίσχυση της θωράκισης της χώρας, επισημένοντας πως η χώρα έχει ανάγκη στελέχωσης από νέους ανθρώπους. Δεν παρέλειψε δε να ευχαριστήσει τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου για την δωρεά του άνω του 1 εκατομμύριο ευρώ για την βελτίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων Ελλάδας. Δεν γνωρίζω
πολλά χρόνια τον μακαριότατο αρχιεπίσκοπο. Όμως το διάστημα που έχω τη χαρά να έχω δεχθεί την ευλογία του και να έχω συνομιλήσει μαζί του μου επιτρέπει να έχω βεβαία και στερεά κρίση για το τι σημαίνει η παρουσία του για τον ελληνισμό. Θα μου επιτρέψετε να πω σε βαμβισμιότητα οικοδεσπότα μας ότι είναι μείζον σφάλμα να ταυτίζεται ο ελληνισμός με τα γεωγραφικά όρια του νέου ελληνικού κράτους. Είμεθα ευρύτερη αυτού. Η Κύπρος είναι τμήμα του ελληνισμού. Και ο Αρχιεπίσκοπος το αισθάνεται και το εκφράζει. Και εκφράζει και την αγωνία που εκπηγάζει από ακριβώς αυτήν τη γωνία με την οποία παρατηρεί τον ελληνισμό. Από τη Λευκωσία. Η Λευκωσία, θυμίζω, το γνωρίζετε όλοι, είναι η τελευταία διχασμένη πρωτεύουσα σε αυτόν τον πλανήτη. Θα ήθελα λοιπόν να διατυπώσω τη μεγάλη μου χαρά που βρίσκεται σήμερα εδώ. Θα ήθελα δε να πω και κάτι που ο ίδιος με τη σεμνότητά του δεν διατυπώνει. Κάνουμε, ίσως το ξέρετε οι αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή το στηρίζουν και στη Βουλή και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης το γνωρίζουν πολύ καλά, κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια εξυγχρονισμού των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Την έχουμε ονομάσει Ατζέντα 2030. Δεν θα επεκταθώ να σας πω τα πάρα πολλά που επιχειρούνται να γίνουν. Όμως ένα τμήμα πολύ σημαντικό είναι οι στρατιωτικές μας σχολές. Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις θα διατηρήσουν και θα αυξήσουν την ισχύ τους υπό μία προϋπόθεση. Ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε τους καλύτερους ως επαγγελματικά στελέχη. Τους καλύτερους που μπορεί να παράξει η ελληνική κοινωνία. Για να το έχουμε όμως αυτό, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κρίση που τώρα βιώνουν οι στρατιωτικές μας σχολές. Είδατε ίσως ότι πάρα πολύ λιγότεροι από όσο θα θέλαμε επέλεξαν τη Σχολή Ευελπίδων, τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, τη Σχολή Ικάρων στις προτιμήσεις τους για την ανώτατη εκπαίδευση. Εάν αυτό ως τάση συνεχιστεί και δεν αναστραφεί, ο ελληνισμός έχει πρόβλημα. Εκπονήσαμε λοιπόν ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης αυτού, βελτιώνοντας και τις αποδοχές των σπουδαστών στις στρατιωτικές σχολές, βελτιώνοντας και την καριέρα τους, αυτά θα τα ανακοινώσουμε στο μέλλον, αλλά βελτιώνουμε και τις εγκαταστάσεις τους και στις τρεις αυτές σχολές. Προσέτρεξα λοιπόν, ειδικά για τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, στη βοήθεια του Αρχιεπισκόπου Κύπρου. Και ο Αρχιεπίσκοπος, από το υστέρημα της Εκκλησίας της Κύπρου, κατέθεσε άνω του 1 εκατομμύριου για την βελτίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων της Ελληνικής Δημοκρατίας. Και την συμπαράταξη ολόκληρου του έθνους στο να αποκρούσουμε τη βουλημία της Τουρκίας. Δεν μπορούμε να ζητούμε μόνο, όπου μπορούμε πρέπει να βοηθούμε. Γι' αυτό και δεν ήταν κάτι αυτό το οποίο κάναμε, ήταν μια πράξη η οποία πήγαζε από μέσα μας, ότι ό,τι μπορούμε να συνεισφέρουμε και εμείς θα το κάνουμε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Υπουργό Άμυνας για την πάντοτε στεναρή στάση του απέναντι στην Τουρκία για τα δίκαια. Και ευχόμαστε να καρποφορήσουν οι δικές του προσπάθειες, οι προσπάθειες της κυβέρνησης, της ελληνικής κυβέρνησης και όλων μας για να μπορέσουμε να ζήσουμε ως ελληνισμός στην Κύπρο που ζούμε εκεί για 35 αιώνες. Είδαμε λοιπόν και στο ρεπορτάζ προηγήθηκε ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, παρακάθισε στο γεύμα που παρατέθηκε την μεγάλη γιορτή των ταξιαρχών.
και βρέθηκε στην πόλη μας και όπως είπε ο ίδιος για δύο λόγους, και για να τιμήσει την ίδια την πόλη που γιορτάζει, αλλά και για να τιμήσει τον Μακαριώτο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, ο οποίος επισκέφθηκε την πόλη μας και με αφορμή τη μεγάλη αυτή γιορτή. Περισσότερες λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ. Είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή που είμαι σήμερα εδώ και είμαι εδώ για δύο διακριτούς μεν, αλλά σημαντικούς για μένα, θα μου επιτρέψετε, λόγους. Καταρχάς, για να τιμήσω την πόλη. Μέρα που ο προστάτης της εορτάζει. Επίσης όμως, για να διατυπώσω το σεβασμό μου και την αγάπη μου στον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου. Έναν ιεράρχη, ο οποίος πέραν του αρχιεπισκοπικού ρόλου έχει ιδιαίτερη σημασία και για τον Ελληνισμό. Δεν γνωρίζω πολλά χρόνια τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο. Όμως το διάστημα που έχω τη χαρά να έχω δεχθεί την ευλογία του και να έχω συνομιλήσει μαζί του, μου επιτρέπει να έχω βεβαία και στερεά κρίση για το τι σημαίνει η παρουσία του για τον Ελληνισμό. Θα μου επιτρέψετε να πω, σεβασμιότατε οικοδεσπότα μας, ότι είναι μείζον σφάλμα να ταυτίζεται ο Ελληνισμός με τα γεωγραφικά όρια του νέου ελληνικού κράτους. Είμεθα ευρύτερη αυτού. Η Κύπρος είναι τμήμα του Ελληνισμού. Και ο Αρχιεπίσκοπος το αισθάνεται και το εκφράζει. Και εκφράζει και την αγωνία που εκπηγάζει από ακριβώς αυτήν τη γωνία με την οποία παρατηρεί τον Ελληνισμό. Από τη Λευκωσία. Η Λευκωσία, θυμίζω, το γνωρίζετε όλοι, είναι η τελευταία διχασμένη πρωτεύουσα σε αυτόν τον πλανήτη. Θα ήθελα λοιπόν να διατυπώσω τη μεγάλη μου χαρά που βρίσκεται σήμερα εδώ. Θα ήθελα δε να πω και κάτι που ο ίδιος με τη σεμνότητά του δεν διατυπώνει. Κάνουμε, ίσως το ξέρετε, οι αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή το στηρίζουν και στη Βουλή και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το γνωρίζουν πολύ καλά, κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια εξυγχρονισμού των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Την έχουμε ονομάσει Ατζέντα 2030. Δεν θα επεκταθώ να σας πω τα πάρα πολλά που επιχειρούνται να γίνουν. Όμως ένα τμήμα πολύ σημαντικό είναι οι στρατιωτικές μας σχολές. Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις θα διατηρήσουν και θα αυξήσουν την ισχύ τους υπό μία προϋπόθεση, ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε τους καλύτερους ως επαγγελματικά στελέχη, τους καλύτερους που μπορεί να παράξει η ελληνική κοινωνία. Για να το έχουμε όμως αυτό, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κρίση που τώρα βιώνουν οι στρατιωτικές μας σχολές. Είδατε ίσως ότι πάρα πολύ λιγότεροι από όσους θα θέλαμε επέλεξαν τη Σχολή Ευελπίδων, τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, τη Σχολή Ικάρων στις προτιμήσεις τους για την ανώτατη εκπαίδευση. Εάν αυτό ως τάση συνεχιστεί και δεν αναστραφεί, ο Ελληνισμός έχει πρόβλημα. Εκπονήσαμε λοιπόν ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης αυτού, βελτιώνοντας και τις αποδοχές των σπουδαστών στις ελληνικές σχολές, βελτιώνοντας και την καριέρα τους, αυτά θα τα ανακοινώσουμε στο μέλλον, αλλά βελτιώνουμε και τις εγκαταστάσεις τους και στις τρεις αυτές σχολές. Προσέτρεξα λοιπόν, ειδικά για τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, στη βοήθεια του Αρχιεπισκόπου Κύπρου. Και ο Αρχιεπίσκοπος από το υστέρημα της Εκκλησίας της Κύπρου κατέθεσε άνω του 1 εκατομμύριου για την βελτίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων της Σχολής
ναυτικών δοκίμων της ελληνικής δημοκρατίας. Και την συμπαράταξη ολόκληρου του έθνους στο να αποκρούσουμε τη βουλημία της Τουρκίας. Δεν μπορούμε να ζητούμε μόνο, όπου μπορούμε πρέπει να βοηθούμε. Γι' αυτό και δεν ήταν κάτι αυτό το οποίο κάναμε, ήταν μια πράξη η οποία πήγαζε από μέσα μας, ότι ό,τι μπορούμε να συνεισφέρουμε και εμείς θα το κάνουμε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Υπουργό Άμυνας για την πάντοτε στεναρή στάση του απέναντι στην Τουρκία για τα δίκαια. Και ευχόμαστε να καρποφορήσουν οι δικές του προσπάθειες, οι προσπάθειες της κυβέρνησης, της ελληνικής κυβέρνησης και όλων μας, για να μπορέσουμε να ζήσουμε ως ελληνισμός στην Κύπρο που ζούμε εκεί για 35 αιώνες. Επιστρέψαμε, συνεχίζουμε και θα δούμε αμέσως τώρα το θέμα που προέκυψε με το νερό σε κάποιες κοινότητες του Δήμου Αμφίπολης. Έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά την κυρία Ελένη Πατσιά, που είναι η αρμόδια αντιδήμαρχος έργων, ίδρυυσης, άρδευσης και αποχέτευσης. Κυρία Πατσιά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Αγκαθά. Καλησπέρα. Και είδαμε την περασμένη, να είστε καλά, την περασμένη Παρασκευή να προκύπτει ένα πρόβλημα, ιδιαίτερα σοβαρό έτσι όπως το ακούσαμε και μας το περιέγραψαν. Για τρεις κοινότητες, Κρινίδα, Κορμίστα και Κερδίλια, που το νερό είναι ακατάλληλο προς πόση και για μαγείρεμα και οι κάτοικοι θορυβήθηκαν ιδιαίτερα. Τι ακριβώς συνέβη και φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση? Κάναμε μικροβιολογικό έλεγχο στο νερό σε όλο το Δήμο και δυστυχώς τα τρία συγκεκριμένα χωριά που έχετε προαναφέρει έδειξαν ότι υπάρχει ολικό κολοβακτηριοειδή. Είναι μια ενδεικτική παράμετρος αυτή. Όλες οι άλλες αναλύσεις ήταν στο μηδέν, ήταν πάρα πολύ σωστές. Μερικά δείγματα σε άλλα χωριά δείξαν ότι είχε πολύ χλώριο, άλλα δείξαν ότι είχε ελάχιστο χλώριο. Και τα συγκεκριμένα τρία χωριά έδειξε ότι υπάρχει το συγκεκριμένο μικρόβιο. Mm-hmm. Βρέθηκε μια υπέρβαση, μικρή υπέρβαση ολικών κολοβακτηριδίων. Οπότε απαγορεύτηκε η χρήση του νερού. Μόλις ενημέρωσα και τον Αντιδήμαρχο Υγείας, τον κύριο Παπαγεωργίου Ηλία, και στείλαμε τα αποτελέσματα στη Διεύθυνση Υγείας ΕΡΟ και από εκεί περιμέναμε τι εντολή θα μας δώσει η συγκεκριμένη διεύθυνση. Ναι, και τι σας... Η καινούργια απόφαση που έχει αλλάξει, που δεν το γνωρίζαμε φυσικά, εγώ προσωπικά δεν το γνώριζα, το 2023, έπρεπε να κινηθούμε με αυτόν τον τρόπο. Και το θεώρησε σωστό το υγειονομικό, η Διεύθυνση Υγείας Θερών, να μην κάνουν χρήση οι δημότες των τριών χωριών μέχρι να κάνουμε την καινούργια δειγματοληψία. Οπότε ενημερώθηκαν οι πρόεδροι να ενημερώσουν τους κατοίκους, να μην κάνουν... Ενημερώθηκαν και οι τρεις πρόεδροι άμεσα. Καταρχάς, μόλις πήραμε το αποτέλεσμα, εμείς κάναμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Χλωριώσαμε αμέσως. Ενημερώθηκαν οι πρόεδροι των τριών συγκεκριμένων χωριών. Και στείλαμε και την απόφαση που μας έστειλε η Διεύθυνση Υγείας, τα αποτελέσματα και ενημερώσαμε τους δημότες για τα τρία τα χωριά. Τώρα αναφερθήκατε στη χλωρίωση. Η χλωρίωση δεν έγινε σε αυτά τα τρία χωριά. Εντάξει, κυρία Αγκαθά. Γιατί από ό,τι ξέρουμε, όλος ο Δήμος υδροδοτείται από τα γαλάζια νερά. Όλος ο Δήμος μέχρι την Παλαιοκόμη. Στα υπόλοιπα, στις υπόλοιπες κοινότητες δεν υπήρχε πρόβλημα. Κοιτάξτε να δείτε. Από Μεσολακιά, αν ο Αμφίπολη, κάτω Αμφίπολη και παραλιακός οικισμός όπως και τα Κερδίλια έχουν ιδιοκτήσεις δικές τους, έχουν δικά τους νερά. Ενώ τα υπόλοιπα χωριά έως και την Παλαιοκόμη τροφοδοτούνται από τα γαλάζια νερά. Τα γαλάζια νερά δεν φτάνουν στα Κερδίλια, ας πούμε. Όχι, υπάρχουν τα δικά μας τα νερά. Υπάρχει το ιδιοκτήσεις που έχουμε στην Μεσολακιά. Τροποδοτεί την Αμφίπολη και τα Κερδίλια τροποδοτούν όλη την παραλία. Και τι άλλο, και άλλοι γιώτες έχουμε στον παραλιακό οικισμό. Οπότε δεν έγινε χλωρίωση στα υδραγωγεία, αυτό που ξέρουμε εμείς, ας πούμε, οι πολίτες. Τι δεν έγινε? Όχι, όχι.
μέσα στο μεταβατικό στάδιο που αλλάζουμε όλα τα μηχανήματα. Με το, έργο, με το έργο που έχουμε ενταχθεί την τηλεμετρία, έχουμε βάλει σε όλα τα κλειοστάσια, ξεκινώντας από τα γαλάζια νερά που τροφοδοτεί το μεγαλύτερο ποστό του Δήμου, να κάνουμε αυτόματη χλωριώση. Και μερικά αντιλιοστάσια που γινόταν η αντικατάσταση των μηχανημάτων, εκεί σε μερικά δεν έγινε η χλωρίωση. Γι' αυτό είχαμε και αυτό το αποτέλεσμα. Ναι, γιατί δεν έγινε αυτό, τίθεται ως ερώτημα. Ήταν αμέλεια, παράληψη, δεν έγινε σωστά η διαδικασία, πώς προέκυψε? Η χρονική διάρκεια το να αλλάξουμε το παλιό μηχάνημα με το νέο, εκείνο μας έκανε και τη ζημιά. Μας έδειξε αυτά τα τρία αποτελέσματα στα τρία τα χωριά. Θέλω να πω ότι έχουμε φύσικα που θα κάνει την χημική ανάλυση. Είναι μια χημική ανάλυση που γίνεται με αλατισμένο νερό. Είναι ένα αυτόνομο σύστημα που έχουμε βάλει 9 σαν σπιτάκια είναι, τα οποία είναι το σύστημα υπέρσιου χρόνου που γίνεται αυτόματη μέτρηση χλωρίου δεξαμενέ. Αυτό από πότε γίνεται? Αυτό θα τελειώσει τέλος Δεκεμβρίου. Με το έργο της τηλεμετρίας αυτό δηλαδή αφορά και... Καταρχάς σε όλα τα χωριά και σε οικισμούς έχουμε τοποθετήσει ειδικά φρεάτια μέσα στα κέντρα των χωριών, το γνωρίζουν οι δημότες, το βλέπουν, που έχουν ειδικούς εισιτήρες, οι οποίοι αυτοί οι εισιτήρες ελέγχουν την ποιότητα του νερού και του χλωρίου. Και όλα ηλεκτρονικά μας στέλνει σήμα και λέει ότι... Αυτό, κυρία Πατσιά, από πότε γίνεται? Γιατί εμείς μιλήσαμε την Παρασκευή με τον κύριο Μπαχαρόπουλο, επικεφαλής της αντιπολίτευσης, και μας είπε, και γι' αυτό θα ήθελα μία απάντηση, ότι από Ιανουάριο μέχρι Σεπτέμβριο δεν είχαν γίνει μετρήσεις και ότι η μέτρηση αυτή η τελευταία έδειξε αυτό το αποτέλεσμα, που είναι το νερό τέλος πάντων ακατάλληλο, και ότι είναι εγκληματική αυτή η αμέλεια από πλευράς Δημοτικής Αρχής να μην γίνονται μετρήσεις στο νερό. Λοιπόν, τώρα περιμένουμε δηλαδή το έργο αυτό της τηλεμετρίας, πολύ καλό έργο, αλλά θα αρχίσει να δίνει αποτελέσματα αργότερα, εφόσον ολοκληρωθεί. Με το έργο της τηλεμετρίας που έχει ολοκληρωθεί στο 80% και με το νέο έτος θα έχουμε το κεφάλι μας σύσυχο για όλα τα χωριά και για την ποιότητα του νερού που θα πίνει ο κάθε ένας δημότης. Αγαπάμε τους δημότες μας, κυρία Αγκαθάκη, είμαστε δίπλα στους δημότες μας. Και εμείς δεν ήταν ό,τι καλύτερο αυτό που έγινε για τα συγκεκριμένα τρία χωριά που είχε να στατωθεί όλος ο κόσμος. Αλλά σας λέω ότι είναι το καλύτερο σύστημα που θα μπορούσε να γίνει το συγκεκριμένο. Ναι, κύριε Πατσιά, δεν αμφιβάλλω όσον αφορά στο έργο. Απλά οι μετρήσεις αυτές που πρέπει να γίνονται ανατακτά χρονικά διαστήματα γινόντουσαν όσον αφορά την ποιότητα του νερού. Είμαστε προσπαθούμε μία φορά το κυρένο να κάνουμε. Έχουν γίνει. Όσον αφορά για τις αναλύσεις μικροβιολογικές, λίγο καθυστερήσαμε. Οπότε αυτή η καθυστέρηση έδωσε και αυτά τα αποτελέσματα τα τελευταία. Όχι, είναι έτσι, γιατί το Σεπτέμβριο κάναμε μικροβιολογικές εξετάσεις όπως τις χημικές αναλύσεις. Οι μικροβιολογικές αναλύσεις έδειξαν σε άλλα χωριά ότι είχαν κάποια μικρά προβλήματα, τα οποία άμεσα έγινε χλωρίωση και στην επανάληψη που κάναμε έδειξε ότι τα χωριά που είχαν το πρόβλημα δεν έχουν καθόλου, δεν έχουν κάποιο ίχνος μικροβιολογικού προβλήματος και έδειξε στα τρία άλλα χωριά. Σε κάποιο χωριό πέφτει το χλώριο πιο πολύ από ό,τι θα έπρεπε, σε κάποιο άλλο χωριό δεν πέφτει μηδαμινό. Είναι μηχανήματα είναι και χαλάνε. Τώρα θέλω να σας πω όμως με το σύστημα το καινούργιο που θα... που ήδη θέλετε, με το νέο έτος δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα σε κανένα μα κανένα χωριό. Όσο αφορά το θεωρείο. Ναι, τώρα το πρόβλημα εντοπίστηκε την Παρασκευή και μας είπατε ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες, οι αναγκαίες ενέργειες. Πότε όμως θα αποκατασταθεί, σε πόσες μέρες δηλαδή, σε πόσο χρονικό διάστημα περιμένουμε το νερό να είναι και πάλι υπόσιμο? Αύριο θα μας επισκεφτεί η Διεύθυνση Υγείας Θεωρών και ο ιδιώτης που θα πάρει ζήτημα και θα το στείλει στην Αθήνα και μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε τα αποτελέσματα. Επαναλαμβάνω όμως, κάναμε ό,τι ήταν αναγκαίο την άλλη μέρα που πήραμε τα αποτελέσματα. Και στις δεξαμενές και με το χλώριο. Οπότε από την Παρασκευή μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή οι κάτοικοι σε αυτές τις τρεις κοινότητες, Κορμίστα, Κρινίδα και Κερδίλια, δεν πίνουν νερό, ούτε το χρησιμοποιούν για το μαγείρεμα, για το φαγητό. Που μας έχει μεταφέρει η Διεύθυνση Υγείας,
Έχουμε κάνει ανακοινώσεις στα τρία τα χωριά. Mm-hmm. Τώρα όποιος δημότης θέλει να πίνει, όποιος δημότης δεν θέλει, δεν πίνει νερό. Δεν το τηρούν όλοι. Δεν σας άκουσα, κυρία Πασιά. Όποιος δημότης, τι μου είπατε? Υπάρχουν και δημότης που κάνουν χρήση του νερού. Α, εννοείται δεν συμμορφώνονται στις οδηγίες που έχετε δώσει εσείς ως δήμος. Αυτό ενέχει βέβαια ένα μικρό έτσι, ποσοστό κινδύνου. Ένα χωριό που τα κερδίλια που έχουμε κάνει σε τρία σημεία ανάλυση και τα δύο τα σημεία είναι με μηδέν ολικά πολυκλωροβή και σε ένα μόνο σημείο έχει δείξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι αληθές το αποτέλεσμα. Είναι στο όριο λέτε και ότι... Είναι στο όριο, ναι, ναι. Ένα χωριό που έχει τρία σημεία έτσι... Μπορεί να έχει γίνει από κάτι, από ένα, γιατί είχαμε πολλές διαρροές, από ένα σπάσιμο που κάνουμε που μπήκε λίγο χώμα. Μπορεί να γίνει από κάποια στιγμή, από κάποια βλάση. Μπορεί από οποιοδήποτε λόγο να άδειξε αυτό το αποτέλεσμα. Γι' αυτό περιμένουμε την επαναλήψη. Το καλό βέβαια είναι οι δημότες να ενημερώνονται και να προσέχουν λίγο περισσότερο. Ακόμη έτσι και ως δικλίδα ασφαλείας να το τηρήσουμε αυτό, ότι εφόσον το νερό δεν έχει ανακοινωθεί ότι ακόμη είναι κατάλληλο και πόσιμο, ας μην το χρησιμοποιούνε, ας μην κάνουμε πειράματα και εφόσον όλα δείξουν, οι επόμενες εργαστηριακές δείξουν ότι όλα είναι καλά, όλα είναι σωστά και το νερό είναι κατάλληλο και έτσι όπως πρέπει να είναι για να το πίνουμε, τότε να αρχίσουν να το χρησιμοποιούν και οι κάτοικοι στις τρεις αυτές κοινότητες και μας είπατε μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή αναμένουμε αποτελέσματα. Πιστεύουμε ότι μέχρι την Παρασκευή, αν έχουν γίνει όλα... Αύριο αν έχουν έρθει, αν μπορέσουν και έχουν και πάρουν τα δείγματα από τη Διεύθυνση Υγείας, γιατί ο συγκεκριμένος εργολάβος που έχουμε θα έρθει αύριο και θα στείλει στην Αθήνα, από εκεί που κάνουμε τις μετρήσεις. Οπότε η Διεύθυνση Υγείας από ΣΕΡΕΣ, δηλαδή από την αντιπεριφέρεια, θα μας πούν πότε είναι κατάλληλο το νερό. Ναι, ναι, σήμερα ήταν να έρθει η Διεύθυνση Υγείας για τους δικούς τους λόγους και το μεγάλο φόρτο εργασίας για την έρθει και θα μας επισκεφτεί αύριο στα συγκεκριμένα χωριά. Οπότε, ναι, ας μην πίνουν το νερό οι κάτοικοι σε αυτές τις κοινότητες. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Βέβαια, το θέμα ήταν να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο, αλλά συμβαίνουν και αυτά. Ελπίζουμε να λυθεί γρήγορα το πρόβλημα, κυρία Πατσιά, και ακόμη και νωρίτερα από την Παρασκευή, γιατί είναι δύσκολο να μην έχεις νερό στη βρύση σου. Ναι, νερό δεν μπορούμε να το κάνουμε χρήση. Ναι, νερό έχουμε. Ναι, αλλά δεν μπορεί ο κόσμος να το πιει, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει στο μαγείρεμα, ναι. Γιατί είχαμε και πολλά προβλήματα. Ωραία. Θα τα ξαναπούμε, κυρία Πατσιά. Θα δούμε πώς θα εξελίσσεται και αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια. Και εμείς θα αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα. Παρακολουθήσατε οι περισσότεροι το τι έγινε με το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν επεισοδιακό, είχε επεισόδια. Υπήρξαν διαμάχες. Το διαζύγιο φαίνεται και είναι οριστικό. Του κυρίου Κασελάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε αποχωρήσεις βουλευτών. Θα τα δούμε όλα αυτά και στη συνέχεια. Για την ώρα όμως θα περάσουμε να δούμε ένα γκάλωπ. Καθώς το δίκτυο τηλεόραση βρέθηκε στο κέντρο της πόλης, μίλησε με τους ΕΡΕΟΥς και ζήτησε την άποψή τους για όλα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στο ΣΥΡΙΖΑ. Να είναι καλά, καλά να περνάνε, πέστε τους. Ποιος ή ποια θα αφαιρέσει από το ΣΥΡΙΖΑ τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Με αυτό το ερώτημα ξημέρωσε σήμερα η μέρα, έπειτα και από τις ανεξαρτητοποιήσεις του Πέτρου Παπά, της Ραλίας Χριστίδου, της Κυριακής Μάλαμα και του Αλέκου Αυλονίτη μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τις οποίες το κόμμα έχει πλέον τόσους βουλευτές όσους και το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή 31. Τι να γίνει, τα ίδια πάλι, ναι. Τι να κάνω. Σε αν τι σε ενδιαφέρει. Πώς το βλέπετε, λέω, δεν είναι. Τι να το βλέπω. Τι να το βλέπω. Ένα κόμμα έχει. Τα κόμματα δεν τα βλέπετε. Η σύγκρουση ανάμεσα στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Στέφανο Κασελάκη και την ηγετική ομάδα της Κουμουνδούρου έχει πάρει δραματική τροπή, καθώς η οριστική αποχώρηση των Κασελίστας από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και η προαναγγελία ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα κάθε άλλο παρατερμάτισε τον μεταξύ τους πόλεμο. Δεν θα υπάρχει αντιπολίτευση. Με αυτούς που έμπλεξε ο κόσμος δεν θα υπάρχει αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ όπως πάει να πούμε θα μείνει στο 3%. Όπως το βλέπω εγώ. Τώρα ο Κασελάκης θα κάνει δικό του κόμμα, είπε. Ό,τι και να κάνει. Θα πάρει πιο πολύ από ό,τι έχει. Δικό του κόμμα ο Κασελάκης. Άλλο η 87. Άλλο ο παλιός ο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο η Νέα Αριστερά.
Έχουν γίνει τέσσερα κόμματα. Τέσσερα κόμματα. Γερά να είναι, να τα βλέπουμε από μακριά και να τα χαιρόμαστε. Οι δημόσεις γίνονται γιατί βλέπουμε στην Ευρώπη τι στροφή υπάρχει. Υπάρχει μια στροφή, λέτε, προς τα δεξιά. Στο φουλ. Στη Γερμανία θα βγάλουν επιτέλους κυβέρνηση. Είπαμε με τους πράσινους εκεί, τους σοσιαλδημοκράτες. Δεν τα κατάφερα. Περιμέναμε μια τέτοια εξέλιξη όμως με το ΣΥΡΙΖΑ να διαλυθεί τελείως, ενώ θα έπρεπε μετά από τις ευρωεκλογές να συστρατευτούν, να γίνει πιο δυνατός. Περιμέναμε, γιατί όλοι είναι αυτοί. Πιο δυνατός, όχι. Ήδη το λάθος έγινε αφού δεν βάλανε την Αχτσιόγλου να ψηφίσανε τότε. Και όλα αυτά είναι συνέπεια. Μετά την Αχτσιόγλου και τους 87 που φύγανε και την Ομπρέλα και έγινε. Και έγινε η διάσπαση. Εγώ το βλέπω να πάει εκεί που ήταν κάποτε, να πούμε. Πώς, στο 4%, στο 3%. Εκεί θα πάει, γιατί εγώ έρχομαι από το χωριό, από τη Μαυροθάλασσα, για να βγάλω και να μου δώσω ένα 50 με τον Αλεκάκο, το ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε. Στα Capital Controls. Ακριβώς. Και τώρα έρχεσαι και βγάζει όσα θέλει, αφού είναι δικά στα λεφτά, να πούμε μέσα. Η Γιώτα Πούλου, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ, τόνισε πως παραιτείται από τις θέσεις ευθύνης που κατήχε στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πως παραμένει στην κοινοβουλευτική ομάδα ως συνεργαζόμενη. Αντίστοιχα, ο κύριος Γαβρίλος παραιτήθηκε από τα καθήκοντα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, παραμένοντας όμως στην κοινοβουλευτική ομάδα. Την πρόθεσή της να αποχωρήσει οριστικά από το ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο Στέφανος Κασελάκης προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος, προανήγγειλε και η Θεοδώρα Τζάκρη, λέγοντας ότι για σήμερα η κίνηση που θα κάνει θα είναι να παραιτηθεί από την θέση της γραμματέως της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σημειώνεται πως για να προχωρήσει ο Στέφανος Κασελάκης στην συγκρότηση νέας κοινοβουλευτικής ομάδας θα χρειαστεί να βρει 10 βουλευτές. Επιπλέον στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται και οι οποίες φέρουν το ΠΑΣΟΚ μία ανάσα από την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν αποκλείεται να παρατηρηθούν τάσεις μετακινήσεων με προορισμό την Χαριλάου Τρικούπη. Θα πάνε. Γιατί είναι ομιλητικός, βγαίνει εδώ και αυτό, θα πάρει ψήφος. Έχει μια έτσι στόφα στάρ πάντως. Έχει. Έχει. Είναι, τραβάει τον κόσμο. Είναι λεβέντης. Ομορφόπεδο, τα κουρίτσα του αγαπάν, ασκέτως όλο τι είναι, έτσι γουστάρει αυτός ό,τι θέλει να είναι. Μπορεί να ηγηθεί ενός κόμματος να γίνει προφορικός. Μπορεί. Αυτός όταν ήρθε εδώ πέρα είπε, εγώ δεν ήρθα εδώ για αντιπολίτευση, ήρθα για να γίνω πρωθυπουργός. Του είπε αυτός μόνος. Από εκεί το βάζω στο μυαλό μου, εγώ είμαι γράμματος, τελείωσα γράμματος. Του είπε, εγώ ήρθα εδώ για πρωθυπουργός. Άρα λέτε ότι μπορεί να πάρει περισσότερες ψήφους από ότι ο κλασικός ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι απέμεινε. Θα πάρει. Πάει πιο καλά. Θα πάει. Πάνω από 30% θα πάνε. Όχι, οι άλλοι έγιναν τώρα σκουρμπουχόλιο. Ναι. Καθένας να γίνει αρχηγός, καθένας δεν ξέρω τι. Δηλαδή μας έχουν μπερδέψει. Τελείως μας έχουν μπερδέψει. Άρα ο κόσμος δεν ξέρει τι να κάνει αυτός που είναι αριστερός. Αριστεροί. Και είπαμε αριστερός, εσύ μιλήσε τώρα. Αριστερός είστε εσύ. Αριστερός είστε. Άρα εσείς τώρα με ποιον είστε που είστε αριστερός. Με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον Κασελάκη, με την Αχτσιόγλου, με ποιον. Δεν μπορώ να πω ότι θα με κάνω φάκελο. Τι φάκελο σου κάνω. Όχι, εννοώ ότι έτσι όπως τα βλέπετε, περιμένατε από εκεί που ήταν κυβέρνηση με τον Τσίπρα να φτάσουμε ξανά σε αυτή την κατάσταση. Ο Τσίπρας για μένα ήταν φούσκα. Φούσκα. Όπως τα άλλα κομματίδια που πιάνε, εξαφανίσαν. Έτσι κι αυτός. Θα διαλυθεί, δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Στο 3% όμως μπορεί να ξαναγυρίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τι θα γίνει. Η Κουμουνδούρου πάντως έχει εκπέμψει ήδη ξεκάθαρο μήνυμα προς όσους σκέφτονται να αποχωρήσουν με μια ανακοίνωση η οποία αναφέρει πως οι βουλευτές και οι βουλεύτριες που έθεσαν υποψηφιότητα και εκλέχθηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν νοείται να ανεξαρτητοποιηθούν χωρίς να παραδίδουν την έδρα τους στο κόμμα και πολύ περισσότερο δεν έχουν καμία πολιτική και ηθική νομιμοποίηση να υπονομεύσουν την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης την οποία έδωσε στο ΣΥΡΙΖΑ ο λαός με την ψήφο τους στις βουλευτικές εκλογές. Αλλά πιο σοβαρά προβλήματα δεν έχει ο κόσμος. Ναι, αλλά και αυτό είναι ένα θέμα είναι πάρα ένα πολύ σημαντικό. Είναι γιατί ένα μιλάμε για την αντιπολίτευση του τόπου και μένουμε έτσι. Εντάξει. Η χώρα δεν θα πρέπει να έχει μια ισχυρή αντιπολίτευση. Φυσικά για το καλό του κόσμου. Ναι. Αλλά έχει μια χειρότερη κυβέρνηση. Γι' αυτά δεν θα πούμε. Δηλαδή εντάξει είναι πρόβλημα εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ που αφορά την κοινωνία. Αλλά την κοινωνία την αφορά κυρίως τα κυβερνητικά μέτρα που είναι πέρα ως πέρα αντιλαϊκά. Ναι, απλώς αν δεν υπάρχει και μια αντιπολίτευση να τα αναδείξει, ποιος είναι... θα τα αναδείξει. Εντάξει. Παλεύουν, γίνεται μάχη μες στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή δεν θα υπάρχει κάποιος να εκπροσωπήσει την αντιπολίτευση. Υπάρχουν και άλλα κόμματα. Εγώ πιστεύω θα βρεθεί η κοινή συνισταμένη ως η κεντροαριστερά να πάει ενωμένη. Άρα, και μες στη Βουλή. Η κεντροαριστερά είπα ενωμένη.
ποιο θα είναι ο φορέας που θα ηγηθεί, αυτό είναι εσωτερικό ζήτημα. Αυτή τη στιγμή ο Ανδρουλάκης είναι αυτό που έχει δικό του κόμμα. Έχει πάντως, δεν είναι υποδιάλυση. Βαΐα, ξέρεις ότι είμαι από τα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ στο νομό Σερών. Αποστασιοποιήθηκα μετά από εκείνον τον εξυγχρονισμό που δεν ήταν εξυγχρονισμό, ήταν η δεξιά στροφή του ΠΑΣΟΚ με τον Κώστα Σιμίτη. Διαφοροποιήθηκα από τότε. Ήρθε η ώρα για την αριστερή στροφή. Μακάρι. Είδαμε λίγο πριν την άποψη των ΣΕΡΕΟΝ για τα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα παραμείνουμε στο θέμα και θα μιλήσουμε αυτή αμέσως με την κυρία Αναστασία Μπάτη, η οποία από σήμερα το πρωί είναι πρώην αναπληρώτρια συντονίστρια του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Μπάτη, καλησπέρα σας. Είμαι πρώην αναπληρώτρια συντονίστρια της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΕΡΕΟΝ. Ναι. Είναι ένα όργανο που εκπροσωπεί όλο το νομό, όλα τα μέλη μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και σήμερα το πρωί η παρέτησή σας. Σήμερα το πρωί, ναι. Προέκυψε πώς? Ήταν αποτέλεσμα όλων αυτών των διαδικασιών οι οποίες ήταν πέρα από το καταστατικό και πέρα από κάθε δημοκρατική διαδικασία. Ήταν απόρρια όλων αυτών που βιώσαμε στο πρόσφατο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Στο συνέδριο αυτό είδαμε εικόνες που μας ξένησαν. Ήταν κάποιοι είπαν επεισοδιακό, αλλά στην ουσία έγιναν επεισόδια στο συνέδριο αυτό. Επεισόδια, όταν λέμε επεισόδια, όχι οπαδικά επεισόδια. Κοιτάξτε, επεισόδια... όταν ένας τέλεχος κάνει κεφαλοκλείδωμα σε έναν, ήταν υπάλληλος εκεί, security, δεν ξέρω τι ήταν. Όταν 5 ώρες κάποιοι περίμεναν έξω και δεν μπαίναν μέσα και δημιουργήθηκαν εντάσεις. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να τα περιγράψουμε. Ήταν μέσα στα όρια όλες οι εικόνες και όλα αυτά τα επεισόδια ήταν μέσα στα όρια της δικαιολογημένης αγανάκτησης. Δεν συνέβησαν έκτροπα. Το μόνο που ζητούσαμε ήταν να διευκολυνθεί η διαδικασία διαπίστευσής μας, η οποία έπρεπε να ξεκινήσει στις 4.30, ξεκίνησε στις 5.30. Έξω ήμασταν χιλιάδες εκλεγμένων συνέδρων και η πιστοποίηση γινόταν από ένα μόνο άτομο. Οι διαπιστευμένοι μπαίνανε με ρυθμό ένας κάθε 5 ή 7 λεπτά, γιατί έπρεπε να βρούμε τα SMS, να δείξουμε τις ταυτότητές μας, να μας βρουν σε μια μακριά λίστα χιλιάδων εκλεγμένων. Ήμασταν εκεί από τις 2, περιμέναμε στο ΙΚΑ τη σειρά μας και 4 η ώρα ήμασταν ασφιχτικά ο ένας δίπλα στον άλλον μπροστά στην είσοδο του συνεδριακού κέντρου, βλέποντας μπροστά μας μόνο ένα άτομο το οποίο ανέλαβε τη διαδικασία της διαπίστευσης. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα αυτού ήταν και τα λιποθυμικά επεισόδια. Ναι, αν έπρεπε να περιμένετε ώρες ατελείωτες εκεί όρθιοι, να υπάρχει συνοστισμός, όπως μας είπατε, οι συνέδροι ήταν χιλιάδες, να μην προχωράει η διαδικασία. Και δεν ξέρω γιατί δεν προχωρούσε. Και, δηλαδή, μόνο ένας υπάλληλος αυτός έκανε τη διαδικασία. Τη διαπίστευση. Μάλιστα. Μέσα φυσικά υπήρχαν. Τελικά καταφέρατε να μπείτε μέσα? Δυστυχώς δεν μου επιτρέψαν να μπω. Δεν γινόταν να φτάσω μπροστά στην πόρτα της διαπίστευσης. Καταλαβαίνετε ότι όταν δεν υπήρχε η αντοχή, δεν υπήρχε και. Δεν υπήρχαν πια οι δυνάμεις. Και εξάλλου, έτσι όπως πήγαιναν τα πράγματα, η ώρα περνούσε και είχε γίνει ήδη και η λήξη της πρώτης μέρας του συνεδρίου. Ναι, πέρα από αυτό υπήρχαν βέβαια και οι καταγγελίες. Κάποιοι έλαβαν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που τους έδινε οδηγίες για το πώς θα τα καταφέρουν να μπουν μέσα στην αίθουσα. Επίσης, ότι υπήρχε πριβέ αίθουσα. Δεν θέλω να πιστεύω ότι έχει σχέση με το χώρο που διεξήχθη το συνέδριο. Και μία δεύτερη αίθουσα για τους υπόλοιπους και αυτούς που δεν ήταν οι εκλεκτοί συνέδριοι. Εσείς τι αντιληφθήκατε, τι ζήσατε?
Όχι, αντιλήφθηκα. Είχα μαρτυρίες συντρόφων που βρέθηκαν σε μία αίθουσα ο ένας δίπλα στον άλλον, ναι. Χωρίς εξαιρισμό, χωρίς συνθήκες ασφάλειας, χωρίς καμιά δυνατότητα επικοινωνίας και με απαγόρευση εξόδου. Δεν μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με την αίθουσα όπου διαδραματιζόταν και διεξαγόταν οι ψηφοφορίες, γιατί υπάρχουν ψηφοφορίες εκτός από το ναι και το όχι, υπήρχε και η ψηφοφορία εκλογής Προεδρίου. Mm-hmm. Έτσι. Αυτή είχε προαποφασιστεί ήδη από την προηγούμενη μέρα. Μας είχαν ανακοινώσει ποιος θα είναι και ο πρόεδρος του συνεδρίου. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν, στιβαγμένοι επί ώρες, είχαν ένα βίντεο wall μπροστά τους, το οποίο και δεν λειτουργούσε. Οπότε τι κάνανε όλοι αυτοί, δηλαδή όλη αυτή την ώρα, όσοι κατάφεραν να μπουν μέσα? Περιμέναν την ώρα να τους ανοίξουν τις πόρτες να βγουν έξω. Για να φύγουνε. Δηλαδή μπήκαν μέσα, στεκόντουσαν άπραγοι, δεν μπορούσαν να έχουν καμία συμμετοχή. Καμία. Ούτε καν να παρακολουθήσουν τα τεκτενόμενα και απλά περίμεναν την ώρα που θα φύγουνε. Τα βλέπανε, δεν μπορούσαν να τοποθετηθούν, γιατί ένα σύνεδρος όταν κατεβαίνει στο συνέδριο πάει με τοποθετήσεις. Βέβαια, πάει ναι, με δικαίωμα λόγου, mm-hmm. δικαίωμα έκφρασης, διαμαρτυρίας και τοποθέτησης. Έτσι δεν είναι? Και όλα αυτά, κυρία Μπάτη, γιατί έχουν συμβεί? Το θέμα δηλαδή ήταν η απομάκρυνση του κυρίου Κασελάκη. Αυτό σας χώρισε σε δύο στρατόπεδα, αυτούς που είχαν το προνόμιο να είναι μέσα στην πριβέ, όπως χαρακτηρίζεται αίθουσα, και οι υπόλοιποι εκτός? Από ό,τι φαίνεται, αυτός ήταν ο διαχωρισμός με βάση αυτό το κριτήριο. Αλλά θα ήθελα να σας πω ότι εμείς που κατεβήκαμε, εγώ προσωπικά που κατέβηκα στο συνέδριο, δεν ήμουν με κανέναν, με καμιά γραμμή, με κανέναν υποψήφιο. Ήμουν υπέρ της μη απαγόρευσης υποβολής υποψηφιότητας από κανένα μέλος, από κανέναν ο οποίος το δικαιούται βάσει του καταστατικού μας. Ήμουν κατά των αποκλεισμών και αυτό με χίλιους τρόπους πάντα το δήλωνα σε κάθε συνέλευσή μας, σε κάθε συνεδρίαση του συντονιστικού μας. Οπότε μήπως και αυτό, κυρία Μπάτη, ήταν μία παράμετρος, γιατί είχαν πρόσβαση όσοι ήταν υποστηρικτές των τεσσάρων και όχι αυτοί που υποστήριζαν τον κύριο Κασελάκη, και ίσως τώρα αυτό που μας λέτε εσείς ότι ήσασταν υπέρ, τέλος πάντων, του δικαιώματος του δημοκρατικού, ο καθένας να μπορεί να είναι υποψήφιος. Κατά του αποκλεισμού οποιοδήποτε υποψηφίου. Αυτή ήταν η δικιά μου τοποθέτηση. Ανεξαρτήτως πως ήθελαν να τα παρουσιάσουμε. Εξάλλου, είτε γνωστό σε όλους και όλοι το γνωρίζουμε, τη δήλωση της Όλγας Γεροβασίλη ότι δεν θα επέτρεπαν με κανέναν τρόπο τον Στέφανο Κασελάκη να έχει δεύτερη ευκαιρία στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Ελλάδα. Πόσο δημοκρατικό, πόσο αριστερό μπορεί να είναι αυτή η δήλωση? Πάντως τα πράγματα φτάσαν εδώ που φτάσαν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δηλαδή φτάσαν πολύ γρήγορα στο Σταύρωσον αυτόν, γιατί ο κύριος Κασελάκης ήταν εκλεγμένος. Ήρθε στο ΣΥΡΙΖΑ με τα βαΐων και κλάδων και σήμερα φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση να υπάρχει ένας διχασμός στο ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς μας είπατε παραιτηθήκατε από την Ομαρχιακή Επιτροπή. Ζήτησα τη διαγραφή μου και από τα Μητρώα Μελών. Ήθελα να σας το ρωτήσω αυτό, πώς βλέπετε το μέλλον σας στο ΣΥΡΙΖΑ? Παραιτηθήκατε από τη θέση σας? Δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ πια, έχω φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα στο λέω, είμαι πάρα πολύ στεναχωρεμένη. Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση. Είμαι βαθιά πληγωμένη, γιατί δεν έφυγα επειδή το ήθελα, με αναγκάσα να φύγω. Σε ένα κόμμα που το υπηρέτησα με πάθος, με όρεξη, με ορμή, με όραμα, πιστεύοντας, ορμόμενη από την αριστερή ιδεολογία μου, από τα δημοκρατικά μου φρονήματα, και αναγκάζομαι αυτή τη στιγμή να ζητήσω την παραίτησή μου και από το όργανο και τη διαγραφή μου το κόμμα. Δεν είναι εύκολο για μένα, δεν ήταν εύκολη η απόφαση. Με πληγώνει βαθιά. Και πιστεύω και τους υπόλοιπους συντρόφους μου. Πάντως, κυρία Μπάτη, όπως μας τα περιγράψατε κι εσείς, χάθηκε το δημοκρατικό ιδεώδες από το κόμμα. Σύμφωνα χάθηκε με τα όσα είδαμε. ΣΥΡΙΖΑ, όσα χάθηκε είδαμε. Η ψυχή του ΣΥΡΙΖΑ, χάθηκε η δημοκρατία μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό το καταγγέλουν και πολλά άλλα μέλη. Κάποια άλλα μάλιστα φτάσαν στο σημείο να χαρακτηρίσουν και ως πραξικόπημα τα όσα έχουν συμβεί. Θα σας πω κάτι μονάχα. Είναι πρώτη φορά που με την τρίτη εγκύκλιο της ΚΟΕΣ, του ανώτατου όργανου που έχει την ευθύνη της διεξαγωγής του συνεδρίου, έχει εγκαταστάθηκε μία επιτροπή νομιμοποίησης συνέδρων. Ναι, η επιτροπή, ναι, που τη συζητήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Ωραία, ναι. Η οποία επιτροπή δεν είχε το τυπικό της διαδικασίας, αλλά υπήρχε άρθρο που έλεγε ότι δεν θα επιτρέψουμε σε συνέδρους που έχουν χρησιμοποιήσει τη λέξη πραξικόπημα, κουκουλοφόρη, δημοκρατική εκτροπή. Γινόταν μία σε εισαγωγικά διαλογή συνέδρων. Γινόταν διαλογή συνέδρων. Αυτό δεν θέλω να υποψιαστώ πώς θα το διαπίστωνα. Και απέκλειαν δηλαδή συνέδρους. Ναι, υπήρχε μέσα άρθρο της εγκυκλίου που αναφερόταν στη χρηστή συμπεριφορά και έκφραση λόγου εκλεγμένων συνέδρων. Αυτό δεν είναι, αυτό δεν σημαίνει. Πολύ περίεργα είναι όλα όσα συνέβησαν, αλλά και αυτό που μας αναφέρεται έχει τη δική του σημασία πραγματικά για το πώς γίνεται η επιλογή. Δηλαδή, εκλεγμένοι σύνεδροι έπρεπε να περάσουν από μία επιτροπή νομιμοποίησης για να μπορέσουν τελικά να λάβουν μέρος στο συνέδριο. Σε ένα συνέδριο που μας χώριζε σε δύο κατηγορίες. Κοιτάξτε να σας πω, ο Στέφανος Κασελάκης δεν εξελέγει με απόλυτη πλειοψηφία, με μεγάλη πλειοψηφία και σύμφωνα με ένα καταστατικό στο οποίο δεν είχε καμία συμμετοχή. Ένα καταστατικό που αυτοί που σήμερα επικαλούνται και κατόρθωσαν, έφτασαν μέχρι και τον αποκλεισμό της υποψηφιότητάς τους, ήταν δικό τους δημιούργημα. Και να σας πω ότι αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ δεν εκφράζει τα απλά μέλη μας. Τα μέλη που είτε είναι απλά μέλη είτε ανήκουν σε περιφερειακά όργανα. Εκφράζει μόνο μία νομεγκλατούρα που έχει εγκαταστηθεί στην Κουμουνδούρου. Δεν είναι αυτή η εικόνα των απλών μελών. Δεν είναι αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ. Περιγράψτε μου λίγο και την κατάσταση των απλών μελών. Μετά από όλα όσα έχουν συμβεί. Πιστεύω ότι υπάρχει απογοήτευση. Έχουν πληγωθεί τα μέλη μας. Γι' αυτό και θα δείτε, έχουν απογοητευτεί. Γι' αυτό και οι παραιτήσεις είναι αθρώες. Δεν είναι μόνο παραιτήσεις από τα όργανα, εκλεγμένων στα όργανα. Είναι παραιτήσεις και απλών μελών. Που δεν μπορούν να αντέξουν όλη αυτή την εκτροπή. Να το πω έτσι. Ντροπή μου είπατε ή τροπή. Δεν συνάδει. Τι μου είπατε κυρία Μπάτη λίγο πριν. Δεν μπορούν να αντέξουν. Εγώ θα την πω εκτροπή. Να το πω εκτροπή. Να πω, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω πιο βαριές εκφράσεις. Δεν θέλω. Ειλικρινά λυπάμαι. Εμείς μετράμε τις πληγές μας αυτή τη στιγμή. Δεν είναι εύκολη υπόθεση να φτάσουμε να ζητάμε τη διαγραφή μας από το κόμμα. Εσείς μας είπατε, ζητήσατε εκτός από την παρέτησή σας, ζητήσατε και τη διαγραφή σας. Και τη διαγραφή από το κόμμα, ναι. Πώς βλέπετε το ότι ο Στέφανος Κασελάκης προτίθεται να δημιουργήσει νέο κόμμα. Βλέπετε δηλαδή προς τα εκεί το δικό σας μέλλον μετά την αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, το δικό ή και κάποιων άλλων μελών. Όχι. Ό,τι και αν αποφασίσω από εδώ και στο εξής, θέλω να το αποφασίσω όχι εν θερμό. Θέλω να είμαι ήρεμη, είναι πολύ φρέσκα όλα όσα έχουν συμβεί. Δεν έχω σκοπό αύριο να δηλώσω, να σας δηλώσω από σήμερα ότι αύριο θα είμαι στο κόμμα, στο κίνημα που πρόκειται, όπως δήλωσε ο ίδιος, να προχωρήσει στην δημιουργία του. Αυτή τη στιγμή μετράμε τις πληγές μας, τίποτα άλλο. Και τα ποσοστά σας. Γιατί δεν ξέρουμε πώς θα προχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μετράτε πληγές όπως είπατε, μετράτε ποσοστά, μετράτε βουλευτές. Έχουν αποχωρήσει κάποιοι βουλευτές, 4. Αναμένεται ακόμη ένα κύμα παραιτήσεων, σύμφωνα με τις προθέσεις που έχουν εκδηλώσει. Και μένει να δούμε σε ποιον αριθμό θα σταματήσουμε.
σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί. Είτε είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ είτε δεν είμαστε, δεν διαγράφουμε το παρελθόν μας. Δεν είναι κάτι που το εύχομαι, δεν είναι κάτι που θα χαρώ, εννοείται, για όλα αυτά που συμβαίνουν. Ναι, γιατί αν σκεφτεί κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε από ένα κόμμα του 3%, έχει φτάσει να κυβερνήσει και τώρα έχει πάρει την αντίστροφη πορεία πάλι και δεν ξέρουμε, σας είπα, πού θα σταματήσει, γιατί μένει να δούμε και πώς θα συνεχιστεί. Έπεται η εκλογή Προέδρου και για όλα βέβαια υπάρχει ένα στίχημα. Τώρα το θέμα είναι, και ήθελα να σας ρωτήσω πριν κλείσουμε. Εσείς είπατε σήμερα το πρωί ότι εγώ θα παραιτηθώ από τα καθήκοντά μου, αναπληρώτρια συντονίστρια της νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό πώς το εξέλαβαν στην Επιτροπή? Δεν έχω κάποια προσωπική επαφή με κανέναν. Με κανέναν? Μου. Ναι, δεν επικοινώνησα με κανέναν από τους συντρόφους μου, τους πρώην και συνεργάτες μου στο όργανο. Οπότε απλά ανακοινώστε την απόφασή σας. Ναι. Και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η κατάσταση εδώ τοπικά. Βέβαια, εδώ δεν ξέρω, υπάρχει κίνημα, όχι κίνημα, υπάρχει κλίμα υπέρ Κασελάκη στις Σέρες. Έχετε αντιληφθεί κάτι? Γιατί εντάξει, ήρθε ο κύριος Κασελάκης στις Σέρες, τον είδαμε να περπατάει στους δρόμους, να φωτογραφίζεται, αλλά ήταν πιο πολύ στο πλαίσιο των επαφών που είχε, ίσως επειδή είναι και ένα πολύ γνωστό πρόσωπο μέσα από διάφορες έτσι πτυχές της ζωής του που έχουν παρουσιαστεί στα μέσα. Δεν μπορείς δηλαδή να κάνεις σφιγομέτρηση εκείνη την ώρα για το ποιοι είναι απλά έτσι θαυμαστές και ποιοι είναι μέλη, στελέχη που πήγαν για το κομματικό του πράγματος. Ο κύριος Κασελάκης είναι ένα πρόσωπο που εκπέμπει φως. Είναι φωτεινή προσωπικότητα και δεν ήταν δυνατόν να έρθει στις Σέρες και να μην δημιουργηθεί όλο αυτό το κλίμα. Εγώ το βίωσα. Πέρα από αυτό, πολιτικά όμως έχει ερίσματα εδώ στο νομό? Κοιτάξτε, ερίσματα στο νομό. Δεν νομίζω ότι ο νομός μας είναι από τους πιο προοδευτικούς νομούς. Ο κύριος Κασελάκης όμως, όταν έγιναν οι εκλογές του 2023, σάρωσε και στο νομό Σερών. Τότε είχε όμως την αποδοχή ολόκληρου του κόμματος. Από ό,τι υπάρχουν, ναι. Κοιτάξτε, κάποιες διαφορές. Σας είπα, ο Στέφανος Κασελάκης εξελέγει με ένα καταστατικό και μια διαδικασία η οποία είχε προϋπήρχε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν η ελπίδα για το καινούριο. Δυστυχώς ακολούθησαν πολλές διασπάσεις, δύο διασπάσεις. Συνεχίζουμε και τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πληγωμένος. Ο λαός του ΣΥΡΙΖΑ, οι ψηφοφόροι, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ είναι πληγωμένα. Το πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά δεν μπορώ Και είναι πολύ νοπά όλα όσα έχουν είναι γίνει. Είναι πολύ νοπά και δεν μπορώ να προϊονίσω και να προδιαγράψω τι μέλη γενέστε. Οπότε, κυρία Μπάτη, αυτό που θέλω να πω είναι καλή τύχη, και αυτό να καλή συνέχεια και τους πρώην συντρόφους μου και ελπίζω να υπουλωθούν οι πληγές όλων μας. Και εφόσον περάσει ένα διάστημα που θα κατασταλάξουν κάποιες απόψεις και θα φανεί και γενικότερα η κατάσταση, θα ξαναμιλήσουμε. Εδώ είμαστε, κυρία Μπάτη, να δούμε τελικά τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευχαριστώ εγώ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλό απόγευμα. Εμείς θα περάσουμε σε μία σύντομη διακοπή για λίγα λεπτά και επιστρέφουμε. Λοιπόν, στο Δήμο Βυσαλτίας θα μεταφερθούμε ευθύς αμέσως. Με τον κύριο Θοδωρή Βαδικόλια θα μιλήσουμε, Δημοτικός Σύμβουλος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης. Καλησπέρα σας, κύριε Βαδικόλια. Καλησπέρα σας. Καθώς είχαμε μία εξέλιξη, έγινε δεκτή
η προσφυγή που είχατε καταθέσει για την κοπή των δέντρων στα κημητήρια σε Νιγρίτα και Μαυροθάλασσα. Έτσι ακριβώς, ναι. Για πείτε μας για αυτή την εξέλιξη. Εσείς το περιμένατε ότι έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα? Βεβαίως, το περιμέναμε και θέλω να πω ότι είμαστε σίγουροι ότι ο γραμματέας αποκεντρωμένης θα απορρίψει τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί υπήρχαν λόγοι σοβαροί, όπως φαίνεται κιόλας από τα γραπτά, γιατί τα γραπτά μένουν, και την απόφασή του μας δικαιώνει πλήρως. Αυτά που λέγαμε δηλαδή στο Δημοτικό Συμβούλιο και μετέπειτα και σε εσάς και στα υπόλοιπα μέσα, ότι πρώτα προηγούνται όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά, γιατί πρέπει οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου να είναι εκλογημένες, να μην δημιουργούν ασάφειες, να μην υπάρχουν εκκρεμότητες, να γίνουν πρώτα όλα αυτά τα παραταγήματα και μετά έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασίσεις για κάποια, είτε λέγεται κοπή κάποιων δέντρων, είτε λέγεται καλοπισμός, ή ότι άλλο λέγεται, ότι εργασία λέγεται στα κημητήρια και γενικά στο Δήμο. Mm-hmm. Εσείς πάντως εκείνη τη συνεδρίαση που είχε συζητηθεί το θέμα, είχατε κάνει λόγο νομίζω και για ελλειπή φάκελο όσον αφορά τις μελέτες. Ότι έχει δεν υπήρχαν οι μελέτες οι απαραίτητες που να δικαιολογούν την κοπή και ήταν και πολλά τα δέντρα. Δεν ήταν... Έτσι ακριβώς. Και τα πολλά ήταν τα δέντρα που αυτό πέρα δεν γίνεται δηλαδή να πεις ότι αποφασίζει με την πολιτική βούληση που έλεγε τότε η Δήμαρχος ότι εγώ θέλω, είναι η πολιτική μου βούληση αυτό, να κοπούν αυτά τα δέντρα, μετά προσπαθήσουμε να το συμμαζέψει, να κάνουμε τον καλοπισμό, να κάνουμε κάποια πράγματα. Ό,τι και αν κάνει στο Δήμο, χρειάζεται μια σχετική μελέτη. Mm-hmm. Που αυτό έπαιρνε τη μελέτη, θα πει ο υπεύθυνος, ποιος είναι ο υπεύθυνος πρασίνου, ο υγειοπόνος. Δεν έχεις υγειοπόνο. Πας ένα ειδικό συνεργάτη δασολόγο. Σου λέει ότι αυτό έπαιρνε το δέντρο, είναι επικίνδυνο και πρέπει να απομακρυνθεί γιατί είναι άρρωστο ή αν είναι επικίνδυνο για την για τους πολίτες γενικότερα, θα πρέπει να υπάρχει και μια σχετική μελέτη από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας. Εμείς δεν είχαμε τίποτα από όλα αυτά, απλώς είχαμε την πολιτική βούληση της Δημάρχου ότι πρέπει να κουμπούν τα δέντρα. Από υπηρεσίες, ειδικούς συνεργάτες δεν υπήρχε κάποια σχετική. Δεν υπήρχε καμία ενημέρωση και το τονίσαμε, γιατί ήταν παρόν κιόλας στην Συμβουλίου. Λοιπόν, το τονίσαμε και το τόνισα ειδικά πάρα πολλές φορές. Και το έχω πει πολλές φορές και στον προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ότι καλό θα είναι οι ειδικοί συνεργάτες της Δημοτικής Αρχής να είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο και να προστατεύσουν τη Δημοτική Αρχή αλλά και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Και... Όχι για το συγκεκριμένο θέμα, γενικά. Ναι, γιατί πολύ λόγος είχε γίνει, κύριε Βαδικόλια, δεν ξέρω τα διαδικαστικά. Δηλαδή, το θέμα ως εισήγηση είχε έρθει με κάποια συγκεκριμένη διατύπωση. Δεν ξέρω αν μπορεί να ψηφιστεί με κάποια άλλη. Γιατί η Δήμαρχος ήταν σίγουρη και οι δικοί της συνεργάτες ότι θα προφυλαχθεί τέλος πάντων θα προφυλαχθούν τα δέντρα και αυτό που είπατε και εσείς δηλαδή ότι θα επέμβουν όπου υπάρχει πρόβλημα. Τελικά η ψήφιση είχε γίνει όπως ήταν και η διατύπωση, η αρχική. Έτσι ακριβώς. Και είχατε προσφύγει τέσσερις. Εγώ, ο κύριος Κεμανιζόγλου, ο κύριος Μπακαλούρης και ο κύριος Αγγελάκης. Οι υπόλοιποι του συνδυασμού σας, όχι. Οι υπόλοιποι έλειπαν. Καταρχήν έλειπε ο κύριος Μαζαρνός που είναι σε ένα συνέδριο στην Αθήνα. Ο κύριος, η κυρία Πλαστηράκη, αν δεν κάνω λάθος, έτυχε κάτι και έχει πήγει για την ώρα. Οπότε δηλαδή μπορούσαν να καταθέσουν προσφυγή μόνο όσοι ήταν παρόντες στη συνεδρίαση. Παρόν, μόνο μπορούν να καταθέσουν προσφυγή. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί τέθηκαν διάφορα ερωτήματα, ας πούμε, όταν διαβάστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί ο επικεφαλής της παράταξης σας να μην υπογράφει την προσφυγή. Ναι. Αλλά ναι, είναι, μας λέτε, επειδή δεν ήταν παρόν. Ναι, είναι αυτοί που είναι παρόν στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα μπορούν να καταθέσουν προσφυγή προς την αποκεντρωμένη. Ωραία. Όμως και πρέπει να τονιστεί και το άλλο, ότι από την συμπολίτευση 10 άτομα ψήφισαν μόνο αυτό από την συμπολίτευση. Βέβαια, το θυμόμαστε, ναι. Δύο κάποιοι ήταν εκτός αιθούσης. Και κάποιοι ήταν εκτός αιθούσης, για να μην πάρουν θέση. Πρέπει να τονιστούν και αυτά τα πράγματα. Ναι. Οπότε τώρα, κύριε Βαδικόλια, το θέμα παγώνει. Δεν κόβεται κανένα δέντρο. Ούτε και ο καλοπισμός. Ναι. Λογικά πρέπει να ληφθεί εκ νέου μια απόφαση για το πώς. Και περιμένουμε από τη Δημοτική Αρχή να φέρει μια απόφαση, όχι με τα απαραίτητα έγγραφα
και τις μελέτες γενικότερα όλα αυτά πέρα, για να ψηφίσουμε και εμείς δεν θα πούμε όχι. Το τονίζουμε πολλές φορές και πραγματικά δεν κάνουμε αντιπολίτευση. Ό,τι χρειάζεται να κοπεί, ό,τι χρειάζεται να απομακρυνθεί, ό,τι χρειάζεται καλοπισμός, φυσικά και ναι, θα πούμε στον καλοπισμό και στην καθαριότητα των κινητηρίων. Βέβαια, γιατί χρειάζεται. Αλλά το θέμα είναι να γίνει με το σωστό τρόπο. Ήμασταν οι πρώτοι, από τους πρώτους, που η Δημοτική Αρχή, στην αρχή ακόμη της θητείας, σε απευθείας ανάρτηση, το τονίζω αυτό, ναι. Λοιπόν, σε απευθείας ανάρτηση, έκανε ανάπτυξη εργολάβου μόνο για την καθαριότητα των κινητηρίων. Εμείς δεν είπαμε όχι. Άσχετα με τον συγγνώμη μας ή δεν με τον συγγνώμη μας. Αλλά ούτε το βγάλαμε παρά έξω, γιατί θεωρούμε ότι είναι κάτι καλό. Είναι κάτι που πραγματικά χρήζουν κάποια κινητήρια, όχι όλα. Ναι, χρήζουν φροντίδας, ναι, και περιποίησης του χώρου γενικότερα. Βεβαίως. Υπάρχει αυτή η ανάγκη. Κλείνοντας, κύριε Βαδικόλια, θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Σήμερα αναρτήσατε κάτι στο Facebook για ένα σκουπιδότοπο, ένας χώρος που πραγματικά είναι, δεν μοιάζει, είναι σκουπιδότοπος. Κοιτάξτε, έχουν γίνει πραγματικά, το ξέρετε γιατί ζείτε και στην περιφέρεια. Ναι, και σας ρώτησα πριν βγούμε στον αέρα, αν πρόκειται για την Τερκνή, γιατί στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχε ο κύριος Αγγελάκης, νομίζω, αναφέρει ένα πρόβλημα τέτοιο στην Τερκνή. Ένα πρόβλημα στην Τερκνή, ναι, αλλά βλέπετε ότι έχουμε και άλλες Τερκνές και πολλές. Δεν είναι αυτό, είναι αλλού. Αυτό είναι στον Άγιο Δημήτριο, πραγματικά μου το στείλα το βίντεο σήμερα το πρωί, δεν είχα τη δυνατότητα, ναι, αλλά θα περάσω. Ελπίζω αύριο να μπορέσω να πάω έστω και το απόγευμα, ναι, να δω και εγώ, αλλά η κατάσταση του βίντεο δεν λέει θέματα. Θα πρέπει να μεριμνήσει τη Δημοτική Αρχή, να μην έχουμε αυτό, δηλαδή να μην έχουμε στο σημείο τέτοιο μεγάλο πρόβλημα. Τα μικρά προβληματάκια μπορούν να λυθούν. Λύνονται. Αυτά, ναι, δημιουργήθηκαν, κύριε Βαδικόλια, όταν... τώρα, δηλαδή επί δικής σας θητείας δεν υπήρχαν και τώρα, έχουν δημιουργηθεί, υπήρχε όχι πρόβλημα φυσικά και παλιότερα. Δεν έχει υπήρχε πρόβλημα και παλιότερα, αλλά προσπαθούσαμε είτε με τον εργολάβο, είτε με δικά μας μέσα. Λοιπόν, γιατί αναφερθήκατε στην Τερκνή, μόνο στην περίοδο του κορονοϊού, μπορώ να τολμώ και να σου το πω, γιατί ξέρετε, Δήμο και Αντίμαχος Πολιτικής Προστασίας, ναι, λοιπόν, μόνο και στην Τερκνή, να κλείσουμε, ναι, καθαρίσαμε με δικά μας μέσα, χώρια ο εργολάβος, το καθαρίσαμε 3 φορές. Ναι. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε εργολαβία και ο εργολάβος θα καθυστερήσει. Ναι. Υπάρχουν μηχανήματα στο Δήμο, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν χειριστές που μπορούν να βάλουν το χεράκι τους και να έχουν ένα και πιο καθαρό. Και πρέπει και οι συμπολίτες μας να αποκτήσουν και μια άλλη νοοτροπία, βέβαια. Οι συμπολίτες να αποκτήσουν και γιατί. Και να τονίσουμε και κάτι άλλο. Άλλο να είμαστε στην αντιπολίτευση και να λέμε το τι θέλουμε και τι κάνουμε, και άλλο όταν έρχομαστε να είμαστε στην πράξη. Εδώ η ερώτηση είναι το πείδημα. Υπάρχουν χώροι, υπάρχουν πινακίδες που, ναι, απαγορεύεται να επαναστούμε σκουπίδια. Απαγορεύεται η ρήψη σκουπιδιών, αλλά ναι. Αλλά, ωραία, εδώ δυστυχώς, είναι ένα θεμελιώδη. Ας ελπίσουμε και αυτό το θέμα να λυθεί σύντομα. Κύριε Βαδικόλη, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Και κάπου εδώ και εμείς έχουμε φτάσει στο τέλος για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2.30, όπως κάθε μέρα. Πολλές ευχές να έχετε όλοι ένα όμορφο απόγευμα και φυσικά μην φύγει κανείς. Ακολουθεί η Κάτια Μέγκλα και το «Τι μαγειρεύετε».